Αγαπητοί φίλοι του MyComicsGR, θα κάνουμε ταξίδι στο παρελθόν, το οποίο θα ευχαριστήσει ιδιαίτερα τους φίλους του Disney. Σε αυτό το τεύχος του κόμιξ, το νούμερο 133, το Ιούλιο του 1999, υπάρχει ένα αφιέρωμα σε μια σελίδα σχετικά με τη φαντασία, την θρυλικιά αυτή ταινία του Disney. Είναι η Φαντασία 2000, λέει, που είναι η δεύτερη έκδοση, η πιο σύγχρονη. Αναφέρει μέσα το άρθρο ότι η πρώτη προβολή της φαντασίας έγινε το 1940, τον Νοέμβριο, προφανώς για τις γιορτές των Χριστουγέννων που θα ερχόταν. Εδώ βλέπουμε τώρα ένα δίσκο. Ένα δίσκο ο οποίος είναι το soundtrack, ο ήχος από αυτή την ταινία τη θρυλική, η οποία αυτή η ταινία ήταν πρωτοποριακή για εκείνη την εποχή. Ο Disney τότε ήταν, γι' αυτό και έγινε μια τεράστια εταιρεία, πόνταρε πολύ στα, όπως βλέπετε εδώ είναι ένας τριπλός δίσκος, πόνταρε πολύ στα εισιτήρια του θεάματος, του κινηματογράφου. Και το 1940 που παίχτηκε αυτή η ταινία, το ότι ήταν έγχρωμη ήταν κάτι το φανταστικό. Επίσης, το φανταστικό ήταν ότι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στερεοφωνικός ήχος, ο οποίος ηχογραφήθηκε πάνω στο φιλμ, δηλαδή η στερεοφωνική αυτή εγγραφή έγινε πάνω στο φιλμ, όπως γίνεται τώρα στον κινηματογράφο. Ο δίσκος αυτός είναι του 1957, δηλαδή μετά από 17 χρόνια, μετά από 15-17 χρόνια, 20 χρόνια κυκλοφόρησαν οι στερεοφωνικοί δίσκοι 33 στροφών. Και μάλιστα αυτή εδώ η έκδοση του 1957, ο δίσκος αυτός, είναι η πρώτη έκδοση. Ακολούθησαν και άλλες εκδόσεις οι οποίες ήταν με δύο δίσκους. Αυτή ήταν η πρώτη του 1957 και περιέχει την πρωτότυπη, original όπως λέμε, ηχογράφηση, η οποία έγινε 17 χρόνια πριν, 18, το 1939, πάνω σε φιλμ. Δηλαδή σαν να λέμε κάτι το πρόγονο του σημερινού Dolby που έχουμε στους κινηματογράφους. Μιλάμε για τεράστια καινοτομία, επιτυχία, τεχνολογική καινοτομία για εκείνη την εποχή, η εταιρεία του Disney με το μεγάλο αυτό γνωστό δημιουργό. Εδώ πέρα βλέπουμε τη μεταφορά σε κόμιξ, το μαθητευόμενο μάγο. Περιλάμβανε αυτή η ταινία soundtrack κλασικά κομμάτια. Ο μαθητευόμενος μάγος είναι το όνομα ενός από αυτά, τα κλασικά κομμάτια. Ήταν η ευκαιρία για να μπορέσει ο Disney να περάσει το Mickey Mouse σαν μια ηγετική μορφή πλέον στο σύμπαν του, που ετοίμαζε πλέον με τους διάφορους χαρακτήρες καρτούν. Η ταινία περιλάμβανε φυσικά όχι κινούμενα σχέδια με χαρακτήρες, με τους γνωστούς μας ήρωες του Disney, όπως τους λέμε, Mickey, Donald κτλ. Όπως βλέπουμε εδώ στο κόμικ, δεν περιλάμβανε τέτοια πράγματα, για όσους δεν την έχουν δει. Και σου και την αλήθεια, ούτε εγώ την έχω δει. Αλλά από ό,τι έχω διαβάσει εδώ πέρα στο δίσκο, μόνο αποσπάσματα έχω δει τυχαία. Όπως πρέπει να τη δούμε στον κινηματογράφο, δεν την έχω δει. Δεν έχει τύχει να τη δω, γιατί τότε παίχτηκε το 40 στην Αμερική, δεν ήμουν εκεί, δυστυχώς. Εδώ στην Ελλάδα ο έγχρωμος κινηματογράφος ήρθε στα δεύτερα μεσά της δεκαετίας του 60, μετά το 65. Εδώ βλέπουμε σελίδες από το εσωτερικό, ο ίδιος ο δίσκος είναι ένα κόμικ ολόκληρο, έχει όπως βλέπετε σελίδες ολόκληρες. Εδώ βλέπουμε, εδώ είναι το βουνό Όλυμπος όπως εξηγεί δίπλα. Έχει ολόκληρο κεφάλαιο η φαντασία με τις αρχές ελληνικές θεότητες και εδώ πέρα βλέπουμε την Άρτεμη, η οποία τελειώνει τη νύχτα στον Όλυμπο λυγίζοντας το φεγγάρι και πετώντας αστέρια. Όπως βλέπετε αυτή είναι η θεά Άρτεμις. Ολόκληρος ο δίσκος όπως βλέπετε έχει σχεδόν ολόκληρο βιβλίο αφιερωμένο στο κάθε κομμάτι που συνοδεύει τη μουσική επένδυση, από ποιους συνθέτες είναι και έχει και διαφορετικά θέματα που όπως σας είπα δεν έχουν σχέση με τους ήρωες του Disney,
αλλά ήταν ένα πάντρεμα ήχου και θεάματος με κινούμενα σχέδια, το οποίο ήταν κάτι εντελώς καινοτόμο για εκείνη την εποχή. Κάτι πρωτοποριακό. Πριν από 70 χρόνια λοιπόν παίχτηκε αυτή η ταινία, τέτοια εποχή, και πριν από 71-72 χρόνια ο ήχος που ακούμε ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στερεοφωνικός ήχος με την ορχήστρα της Φιλαδέλφια. Εδώ πέρα βλέπουμε το Disney, ο οποίος είναι η ηγετική μορφή αυτής της προσπάθειας, και από κάτω είναι ο συνθέτης Λέοπολντ Στοκόφσκι, όπως βλέπουμε εδώ στο εξώφυλλο. Ελπίζω οι φίλοι μας, οι επισκέπτες που είδαν αυτό το βίντεο, να ευχαριστήθηκαν από αυτό το ταξίδι μας στο παρελθόν.